δηλαδή είναι μια σημαντική αποτυχία. Ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει κανένα μάτς του χρόνου και μάλλον λογικά είναι εκτός τελικού, έτσι είναι. Μας δεν πήγε τίποτα καλά στο κύπελλο από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι με την Καλαμαριά και δεν νομίζω ότι σήμερα χάθηκε το κύπελλο για μας. Το κύπελλο το χάσαμε και στο παιχνίδι με την Καλαμαριά και στο παιχνίδι με τα Γιάννα μες στην Τούμπα που είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν το κάναμε. Και σήμερα σε ένα πολύ άσχημο αγωνιστικό χώρο ήταν πολύ δύσκολο να παιχτεί ποδόσφαιρο, γίναν πάρα πολλά λάθη. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Παπαδόπουλο να βάλουμε τον γκολ και να πάρουμε την νίκη ώστε να προκριθούμε. Αλλά δυστυχώς για μας δεν έγινε. Συνεχίζουμε όμως γιατί έχει μείνει ένα στόχος και είναι το πρωτάθλημα και αυτό θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Κοιτάξτε, τα σημάδια είναι ότι δεν μας ήθελε να προχωρήσουμε στον κύπελο. Ήταν πολύ σημαδιακά τα παιχνίδια τα δικά μας. Όπως είπα, τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας δείξαν ότι δεν είμαστε για να προχωρήσουμε. Αλλά και σήμερα το ίδιο έγινε. Δεν είμαστε αναχωρημένοι γιατί θέλαμε να προχωρήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι από αυτό το παιχνίδι και από αυτόν τον αποκλεισμό θα βγει κάτι πολύ θετικό για μας. Εγώ πάντα βλέπω τα θετικά από μια απώλεια. Οι άλλοι βλέπουν τα αρνητικά. Για μένα ήταν κάποια παιδιά σήμερα που είχαν καλή απόδοση. Υπήρχαν εδώ. Αντίθετα με άλλους που δεν ήταν. Και μπορούμε να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα πολλά μετά από αυτό το παιχνίδι και αυτό το κύκλο των παιχνιδιών του κυπέλλου. Κόουτς, είχαμε μία ανατροπή σχεδιασμό σας με ποια έννοια. Είδαμε στην αρχή τον Κωνσταντινίδη να προπονείται όπως κάνουν συνήθως στα παιδιά μου εκτός από το ίδιο με κύριο Δημητρακόπουλο και ξαφνικά να πηγαίνει μέσα εκεί και θέμα με τον Κωνσταντινίδη. Όχι, ήταν ένα θέμα με τον Κίτσιου το οποίο προέκυψε και γι' αυτό. Σήμερα μάλλον θα περνούσε. Όχι, μάλλον σίγουρα θα περνούσε. Ναι, αποδείχθηκε ότι στο τέλος θα περνούσε. Έλειπε αναγκαστικά ο Τζιόλης, έλειπε ο Τζαβέλας, έλειπε ο Κατσικάς. Με το να μείνουν εκτός ο Σαρβιγκίδης, ο Περέιρα, ο Αθανασιάδης, ο Ράτς, δεν μειώνονταν οι πιθανότητες να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είχαμε προβλήματα εμείς και με τα παιδιά αυτά. Εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε οριακά το Σάββατο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Επόμενο είναι γιατί υπάρχει μια κούραση κάποιου παιδιού να ξεκουραστούν. Αυτή είναι επιλογή δική μου. Σάββατο. Θεωρείτε ότι το σώμα ήταν εδώ, αλλά το μυαλό στην Τρίπολη από... Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, παιδιά, αφήστε τα. Σήμερα, άμα ήθελε κεφαλιά του Παπαδόπουλου, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγάλει σάουτ εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Για μένα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν ασχολούμαι. Τώρα μερικοί θα βρίζουν, θα κάνουν. Εντάξει, καλό κάνει και το βρίσιμο. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Να είστε καλά κύριε, καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθώ και στην Κέρκυρα καλή συνέχεια. Ευχήθηκα και στα παιδιά στα αποδυτήρια.